σήμερα ένα σάντζο σου κάνει μόνο. Αυτοί οι κολατσιό παίρνουν σούσι. Ναι, άμα γιατί τώρα, δεν τρώω σούσι. Τα παιδιά του πάνε σχολείο, ανοίγουν το τέτοιο που έχουν τα δικά μα μέσα. Τεμπούρα, τεμπούρα. Σασίμι, σασίμι. Θέλω να μάθω να λέω σούσι με τη σωστή προφορά. Εγώ λέω σούσι. Εσύ. Είναι σούσι. Πώ είναι σούσι. 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 Το σου είναι λεπτό και το σι είναι χοντρό. Όχι, αν ήταν ρώσικο. Ο Γιάννη δεν λέει καλά. Βλέπει το σου ωραία. Σούσι, σούσι. Sushi. Λοιπόν, sushi. Η εκπομπή του Μένιου Φουρθιώτη, στο Έψιλον, αποκαλυπτικά. Η οποία πάει καλά, πάει καλά, πάει καλά. Να σου πω, έχουν και πάρα πολλά θέματα αποκλειστικά για εκείνη. Λοιπόν, γενικά πάει καλά. Κάποια στιγμή, λοιπόν, πήγε ο Κώστα Τσατσάνη, καλά το λέω το παιδί, ο Βασίλης Τσατσάνης. Με συγχωρείτε. Να κάνει συνέντευξη στη Μανούλα, αλλά δεν ήξερε τι και πώς, εντάξει. Αυτός πήγε να κάνει συνέντευξη. Αυτός πήγε να κάνει συνέντευξη τύπου η μάνα που μιλάει με κλάμα για το παιδί της. Ότι ναι, συγκινείται και. Και του βγήκε αυτή, πήγε και έλεγε την κόρη της. Η μάνα είναι. Να σα πω. Γιώργο, μην γελά. Αλλά εδώ πραγματικά είναι αυτό που λένε, πήγαινα για μάνα και πήγε με χολή. Δεν γελά μόνο από χολή. Γελά και από θλίψη πολλές φορές. Το γέλιο έχει πολλούς τρόπους. Εμένα δεν με αφορά τώρα, εντάξει, αυτό είναι ενημερό. Ακριβώς. Ακούστε λίγο. Η κυρία Μέρη, γκράντε με μονόπετα κτλ. Δηλαδή έχει πάρει από εκεί η συντομορφιά τη, πριγκίπισσα Σύση. Και μια κλασάκι πάρα πολύ. Είναι σε άθλια κατάσταση. Κλαίει, οδύρεται, σπαράζει, βρίζει. Δεν την έχει καλέσει στο γάμο η κόρη τη. Θέλει να την αποκληρώσει. Ούτε χαρτί τουαλέτα θα τη δώσει, λέει. Δεν τη. Είναι πολύ σοβαρό τώρα, Φέη. Γιώργο, εγώ σύμφωνα. Η Φέη είναι μάνα. Αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται. Γιώργο, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Φέη, θα σου πω κάτι. Άκουσε μέσα από είναι σοβαρό. Είναι παιδιά. Είναι σοβαρό, ρε. Θα σου πω κάτι. Γιώργο. Μα τι έχει γίνει, δεν έχω καταλάβει. Να σου πω κάτι. Είναι σοβαρό. Κοίταξε, εν μέρει έχει δίκιο. Αλλά, άκου. Στο σημείο που βγάζει τι τουαλέτε. Περάσαμε 10 λεπτά, μην μπορώντα να μιλήσουμε από τα γέλια στο τηλέφωνο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στο σημείο που βγάζει τι τουαλέτε, η μάνα και λέει: κόρη μου, δεν με αφήνει να βάλω στι τουαλέτε, εκεί είναι φεδρό. Ω το άλλο, η ιστορία είναι δράμα. Αλλά όταν έχει γίνει τι τουαλέτε, όλο φεδρό. Είναι η λαροτραγωδία. Η λαροτραγωδία. Ένα κλαψίγελο. Ένα κλαψίγελο. Είναι τραγικό για μένα, παιδιά. Είναι κρίμα. Είναι τραγικό, συμφωνώ με εσά. Χωρί να δούμε πρώτα για να ξέρει κανεί τι έχει γίνει. Καλά, εσύ δεν είσαι ερχόμαστε. Γιατί δεν την κάλεσε. Δεν έχουν προηγούμενα. Προφανώ δεν ξέρουμε. Γιατί προφανώ επειδή μου τη θεωρεί λαϊκιά για το γάμο τη. Έχω και απάντηση από τη Σύση εγώ και τη μίλησα με τον Γιώργο το Σάββατο. Τον πήρα τηλέφωνο, βεβαίω. Και αποκάλυψη για το γάμο. Έλα, το δούμε, παιδιά. Ωραία, το δούμε λίγο. Μάλιστα, κυρία Σκορδά. Δεν μπορεί αυτή να με ξεφτυλάει εμένα έτσι. Έχω πληγωθεί πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει. Δεν μπορεί να παντρευτεί και του χρόνου πάλι θα παντρευτεί γιατί δεν πρόκειται να αντέξει. Δεν μπορεί να με προσβάλλει, κυρία μου, εσύ. Εγώ σε έφτιαξα, τη λέω. Εγώ σε δημιούργησα. Έφτασα στο σημείο να θέλω να πάω στη Μύκονο και να την κάνω έτσι. Εγώ από το γάμο τη Ίσης το έμαθα από έναν άνθρωπο του χωριού. Και την παίρνω τηλέφωνο, τη λέω: τι γίνεται, ρε παιδί μου, τη λέμε τα περιοδικά. Μου λέει ρε μάνα, λέει πατάτα είναι. Μια συζήτηση είχαμε, εγώ με τον Γιώργο, με κάτι φίλους και το δέσανε οι δημοσιογράφοι και το βγάλανε. Και με παίρνει τηλέφωνο μετά από 20-30 μέρες. Μου λέει μάνα παντρεύομαι. Αλλά η ορφανέα δεν είναι κανένας καλεσμένος, ούτε αδελφός. Γιατί έχω και έναν αδελφό. Γιατί διαπληκτιστήκανε πριν 2-3 χρόνια για κάτι ιδανικά που τη ζήτησε και αυτά και καθυστέρησε να τη τα δώσει και άρχισε να τον βρίζει, να τη βρίζει, να βρίζονται. Θα σου διαλέξω εγώ τι θα φορέσεις. Και αν δεν τα εγκρίνω αυτά που θα φορέσεις, θα φύγεις με το ίδιο καράβι. Το κάνω εγώ το γάμο. Τι γάμο να κάνω. Το φραμπαλά. Αυτό δεν είναι γάμο. Αυτό είναι φιέστα. Έτσι είναι η γάμη. Να λέει εμένα με ποιον υπουργό θα με βάλει. Εμένα η θέση μου είναι δίπλα στη συμπεθέρα μου, στο γαμπρό μου, στο παιδί μου. Τώρα να μου πούνε ότι πέθανε, δεν πρόκειται να πάω. Την απέβαλε ο οργανισμός μου. Δεν είναι πράγμα αυτό. Πεθαίνω με τη μουσική καταρχάς. Δεν είναι πράγμα αυτό, όντως. Δεν είναι πράγμα σου λέω, ε. Εντάξει, η κυρία Μέρη δεν θα έπρεπε να τα πει. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει κατά τα άλλα. Είναι κούκλα η γυναίκα. Μοιάζουν πολύ, είναι κούκλα. Είναι κούκλα. Μπορείτε να το κρατήσετε. Είναι στο εμπαρόν. Γιατί σου έχουμε κι άλλο υλικό μετά στο είναι κούκλα. Κράτα το. Είπαμε δεν απανωτά τη βέρα από την οικογένεια. Κράτα το. Παιδιά, εγώ δεν μπορεί να με ξεφτυλάει αυτή έτσι. Είναι το ξεφτυλάω, ξεφτυλώ. Είναι συνειρημένο. Εγώ δεν έχει μόρφωση. Εγώ πάντω δεν έχει μόρφωση. Είναι εμφανέ. Θέλω να υπω κάτι. Επειδή την εκπομπή την είδα, ήμουνα με αφωνία το Σαββατοκυριακό, βγήκε η αδερφή τη. Όχι, μάλλον βγήκε. Όχι. Αδερφό, του αδελφού τη η γυναίκα. Ακριβώς, ακριβώς. Πώς και είπε, Τανάκησα. Και είπε ότι γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά προηγούμενα και κόμπλεξ στην οικογένεια και δεν συνενεί με αυτό που κάνει και ότι εύχεται καλή τύχη στην Σύση παρόλο που δεν του κάλεσε στο γάμο και ότι όλα αυτά είναι προβληματικά θέματα. Οι υπουργού έχουν καλέσει στο γάμο. Δεν κατάλαβε, φίλε. Γιατί λέει, εγώ δεν θα κάνω τίποτα στον υπουργό. Ακούγεται ότι θα την παντρέψει
ασύγνωστος υπουργός. Μου το είπε ο Γιώργος. Ποιος. Ξένου κόμματος. Δεν θέλουν να... Καλύτερα να μην είναι υπουργός. Είναι Πασόκ, είναι Δημοκρατία. Ναι, είναι στο επικράτη. Τα λέω καλά. Σε επικράτεια, ποιο ήταν υπουργό τη επικράτεια. Τέλο πάντων. Δεν το λένε ακόμα και καλύτερα να μην το πούμε, γιατί μην χαλάσουμε το γάμο τελείω. Ναι, εμεί θα χαλάσουμε το γάμο, όχι την κυρία Μέρη. Έχει κάνει μην ακυρώσει ο κουμπάρο, αυτό εννοώ. Στο τέλο. Εγώ πάντω την είδα το καλοκαίρι στη Μύκονο που είχαμε πάει μια μέρα με τον Γιωργαντά. Στο καλοκαίρι. Α, δεν μα καλέσατε εκεί. Ούτε εμένα. Πολύ όμορφη γυναίκα. Και αυτό είναι ωραίο παιδί. Και ακόμη και στην παραλία με μονόπετρο και πούδρα. Πολύ, πολύ. Είναι βαμμένη αυτό. Είναι πολύ κλασάντια. Ωραία, μπορώ να πω τώρα κάτι. Ότι από τη στιγμή που έχει τέτοια συμπεριφορά η μητέρα και βγαίνει σε ένα κανάλι και λέει όλα αυτά που λέει, σαφώς υπήρχαν λόγοι που δεν την κάλεσε. Ναι. Γιατί ό,τι και να είναι, μία μαμά δεν θέλει να κάνει κακό στο παιδί της. Δηλαδή, αυτά δεν τα λες όμως, Φέη, στον αέρα. Αυτό το λέει, λογική. Αυτό σας λέει αυτό ότι... λέω ότι... Αυτό λέει τώρα, Φέη. Προφανώς δεν την κάλεσε γιατί ο χαρακτήρας της μαμάς... Είναι κρυπτικός. Είναι περίεργο. Είναι αμετροεπής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, όμως... μια μητέρα η οποία αντιδράει έτσι, κάποια πράγματα της έχει κάνει. Πόσο όμως από τη μία δεν την έχει καλέσει, αλλά την άλλη έχει δει, έχει κάνει fitting. Δεν μου σημαίνει ότι την κάλεσε και τη είπε να φορέσεις αυτό που σου έχω πει. Και μετά έγινε έξαλλη κυρία, γιατί άμα δεν ξέρει και να σου κάνει το παιδί σου. Ό,τι και να σου κάνει το παιδί σου, δεν το ξεφτιλίζει. Εμένα αυτό το θέμα με απασχόλησε πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο. Το καταλάβαμε. Παιδί μου, ρε παιδί. Μπήκα σε όλα τα site και το είδα πολύ. Έχει πει και άλλα πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε ότι κάποια στιγμή πήγε την έδειξε ο άντρας της από το σπίτι. Και πήγε στο κολονάκι με τις παντόφλες. Στο κολονάκι. Και μετά... Ποιανής είσαι άντρας, ο παπάς. Ο πατριώτης. Ο δεύτερος. Έχει, από τη ζωή έχει φύγει ο πατέρας. Και της είπε η τέτοια ότι και σηκώθηκε και έφυγε ο Γιώργος από το σπίτι γιατί δεν μπορούσε να είναι με την πεθερά μαζί, ο γαμπρός. Και της έδωσε 150 ευρώ και της είπε πήγαινε μείνε με τους Πακιστανούς στην πλατεία Βάθης. Ναι, σε ξενοδοχείο υποτίθεται. Γιατί είσαι μάθης στο κολονάκι, γιατί είναι. Έλα να μάθεις στην πλατεία Βάθης. Ναι, 150 ευρώ μπορείς να μείνεις και σε άλλο ξενοδοχείο. Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Γιατί 150 ευρώ στην πλατεία Βάθης μπορεί να μείνει καμιά εβδομάδα. Σωστό. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ειλικρινά, σα το λέω σε όλου τώρα. Έχετε εκπομπή, έτσι. Και έρχεται αυτό το θέμα. Και εσεί ξέρετε ότι το επόμενο σώμα το παντρεύετε. Το παίζει. Το παίζει. Δεν μπορεί να κλαίω με την κυρία Μέρη. Το παίζει. Το παίζει. Εδώ, εντάξει, εδώ είναι το δίλημα το ηθικό. Γιατί ποιο ηθικό. Τι φταίει ο δημοσιογράφος. Εγώ προσωπικά δεν θα το έπαιζα πάντω. Εσύ γιατί το παίζει τώρα. Όχι, ρε Άρη, γιατί τώρα έπαιξε το θέμα, παιδιά. Εσύ το παραλαμβάνει τώρα. Έχουμε επιλεκτική ηθική. Γιατί κάτσε. Δεν είναι επιλεκτική. Τα λέμε αυτά εδώ μετά. Είμαι μια σοβαρή εκπομπή. Όχι, δεν είναι το καπατζίνο. Όταν τα κάνει αλλού και αλλού, ξέρει. Δεν είναι το ίδιο. Το παίζουμε. Μα δεν είναι το ίδιο. Μα έπαιξε το θέμα. Τι σημασία έχει αυτό, το συνεχίζουμε εμείς. Γιατί επειδή το παίξαμε σημαίνει ότι υποστηρίζουμε. Με την κυρία όχι, αλλά γίνεται πάλι. Είναι εξαιρετικό το θέμα. Ναι, αλλά παίζουμε το θέμα. Μα εδώ λέμε ότι παντρεύεται το παιδί σου. Κάτσε ρε Φέη. Εδώ παντρεύεται το παιδί σου και βγαίνει και λε όλα αυτά. Τι, το λοιπόν, σημαίνει το εγκρίνω. Να δούμε τη μαμά φιδά σε παλιά ηλικία. Να πω κάτι για τον Γιώργο. Πήρε τον Γιώργο. Μου λέει ο Γιώργο, όποιο δει το βίντεο μπορεί να καταλάβει και είναι έξυπνο. Του λέω εγώ δεν είμαι. Μίλησε με τον Γιώργο. Ναι, του λέω Γιώργο, τον είχα πάρει για τον γάμο την Πέμπτη και του λέω συγγνώμη, αν το παίξουμε τη Δευτέρα δεν έχουμε κάνει σύσκεψη ακόμα. Τι να πούμε εκ μέρου σα. Πολύ ήρεμο, ευγενέστερο, μου λέει Σάσα, όποιο δει το βίντεο μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Ισχύει αυτό που σου λέει. Και είναι έξυπνο, του λέω εγώ είμαι χαζή. Δεν καταλαβαίνω. Άλλο πάλι, η απάντησή του είναι να δεν ασχολούμαστε με μετριότητες. Ναι, δεν ασχολούμαστε με μετριότητες. Έτσι είπε. Έτσι, μου είπε πολύ χαλαρά, ευγενέστατο. Παιδιά. Πάντω τώρα, μία εβδομάδα πριν το γάμο, να έχει τέτοιο θέμα. Δεν είναι ωραίο τώρα, είναι κρίμα. Να τη δούμε λίγο στο παρελθόν. Ναι, είναι το 1962.